Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Περισημειώνω λόγος και απόψε κοκκίνων, ακόμα είμαστε στις κόκκινες. Έχω δει ότι μου έχετε ζητήσει πολύ από εσάς να κάνουμε και ένα βίντεο για τις πράσινες σημαίες ή για τα θετικά στοιχεία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος όταν γνωρίζουμε, που να σημαίνει ότι he's a keeper or she's a keeper, είναι κάποιος που είναι καλή ιδέα να κρατήσουμε στη ζωή μας. Ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε εκείνο το επίπεδο. Μας έχει μείνει, νομίζω που είναι το επόμενο σε αυτή τη συζήτηση, τι μπορεί να θεωρούν κόκκινες σημαίες οι άνδρες, οι κόκκινες σημαίες των ανδρών. Το προηγούμενο Σάββατο ανεβάσαμε ένα βίντεο, πολύ συζητημένο, και ήταν eventful το βίντεο εκείνο, είχε πάρα πολύ συζήτηση από κάτω και προέκυψαν διάφορα συνειρμικά και μη, για τις τι θεωρούν οι γυναίκες συνήθως, γιατί μίλησα και εγώ προσωπικά και ως ψυχολόγος αλλά και ως γυναίκα, γιατί θεωρώ και εγώ κόκκινες σημαίες σε μια σχέση, σε μια καινούρια γνωριμία. Και πολλοί με το δίκιο σας διερωτηθήκατε τι γίνεται με τους άνδρες. Τι αποτελούν κόκκινες σημαίες για τους άνδρες. Η ερώτηση τι αποτελεί για έναν άνδρα κόκκινη σημαία είναι εντελώς διαφορετική ερώτηση από την ερώτηση τι θα έπρεπε να αποτελεί για έναν άνδρα κόκκινη σημαία. Το ίδιο φυσικά ισχύει για τις γυναίκες. Τι εννοώ. Εννοώ ότι πολλοί από εμάς δεν έχουμε καλά κριτήρια. Δεν έχουμε καθαρά κριτήρια όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο. Τα κριτήρια μας είναι στρεβλά. Μπορεί να είναι επηρεασμένα από τις στρεβλές κοινωνικές μας απόψεις, από τα κοινωνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που έχουμε αποθηκευμένα στο μυαλό μας και μας δυναστεύουν. Τα κριτήρια μας μπορεί να είναι επηρεασμένα από τις ανασφάλειες μας, από τις φοβίες μας, από το φόβο της μοναξιάς, από το φόβο της εγκατάλειψης. Τα κριτήρια μας μπορεί να είναι επηρεασμένα από την pop κουλτούρα και ό,τι αυτό συνεπάγεται, από τις εικόνες δηλαδή και τις μορφές που μας δίνουν τα social media, οι διαφημίσεις, η τηλεόραση, το διαδίκτυο για το ποια είναι η ιδανική γυναίκα, ποιος είναι ο ιδανικός άνδρας, ποια είναι η ιδανική σχέση, ποια είναι η ιδανική ζωή. Και γενικώς τα κριτήρια που έχουμε στην επιλογή συντρόφου ή στην επιλογή αν ένας άνθρωπος με τον οποίο φλερτάρουμε κάνει για σύντροφος μας ή όχι ανεξαρτήτως φίλου, να είναι επηρεασμένα από τις δικές μας ελλείψεις, από τις δικές μας ψυχοπάθειες. Ναι, θα το πω, έχουμε και εμείς ψυχοπάθειες. Όχι ψυχοπάθειες, από τις δικές μας, από τους δικούς μας εσωτερικούς δαίμονες που δεν τους έχουμε δαμάσει και από τη δική μας ανοριμότητα. Η λέξη ψυχοπάθεια δεν είναι δόκιμη λέξη. Χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για να περιγράψει οποιαδήποτε ψυχική διαταραχή, ψυχική δυσκολία. Στη σημερινή εποχή και στο σημερινό γλωσσάρι της ψυχολογίας, της ψυχοπαθολογίας και της ψυχιατρικής, η λέξη ψυχοπαθητικό χρησιμοποιείται για να περιγράψει συμπεριφορές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την ενσυναίσθηση και το φιλότιμο. Άρα αποσύρω τη λέξη της δικές μας ψυχοπάθειας που έχω πει γιατί είναι αδόκιμη και εισάγω τη λέξη της δικές μας ψυχολογικές και συναισθηματικές ελλείψεις. Λοιπόν, θα διαβάσω κάποια σχόλια κάτω από εκείνο το βίντεο. Κόκκινες σημαίες ανδρών. Γράφει ένας τύπος, ο οποίος δεν ξέρω ποιος είναι με ψευδόνυμο, αλλά είναι ανήρ. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, γράφει. Κάποιοι εξ ημών κουβαλάμε ακόμα την κληρονομιά των παλαιότερων, κάποιοι από τους άνδρες δηλαδή, που έλεγαν να κάνεις αυτό, να μπεις εκείνο, το άλλο, έτσι πέφτουν οι γυναίκες. Αγαπητέ μου, θέλω να σε ενημερώσω ότι και στη σημερινή εποχή υπάρχουν δυστυχώς συμβουλάτορες. Ονομάζουν τους αυτούς τους coaches των σχέσεων, δεν ξέρω τι τους ονομάζουν, οι οποίοι συστήνουν και δασκαλεύουν τους άνδρες πώς να γίνουν παίχτες. Πώς να γίνουν καλοί ψαράδες γυναικών. Δεν είναι μόνο στη δικιά σας εποχή, η παλιότερα, που υπήρχε αυτή η τοξική ανδρική κληρονομιά. Είναι πολύ πιθανό να προσποιηθούμε στο ραντεβού, να προσπαθήσουμε να εντυπωσιάσουμε και δεν λογαριάζουμε τόσο τη χημεία που είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Τι να κάνουμε, μαζί σου. Η χημεία μεταξύ δύο ανθρώπων ερωτική είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Άμα δεν υπάρχει, ό,τι και να κάνεις, μα ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς να την δημιουργήσεις, τη χημεία, μα δεν υπάρχει. Μέχρι εδώ συμφωνώ μαζί σου. Μετά θα τα χαλάσουμε. Έχουμε και εμείς φυσικά red flags, κόκκινες σημαίες δηλαδή,
τα οποία είναι πολύ πιο αυστηρά από εκείνα που λέει η Θέκλα. Κάτσε να ακούσουμε τα red flags των ανδρών, όπως τα λέει αυτός ο τύπος, ε. Δεν σημαίνει ότι αυτά ισχύουν για όλους τους άνδρες, ούτε σημαίνει πως είναι καλή ιδέα όλοι οι άνδρες να έχουν αυτές τις κόκκινες σημαίες. Έχουν να κάνουν με το αν υπήρξε γάμος, αν υπάρχει παιδί, σχέσεις με τους πρώην, εστιάζουμε πολύ σε αυτό, και κυρίως τις ιδέες που θα εκφράσει η γυναίκα που έχουμε απέναντί τους. Δεν λέω άλλα. Θα τα πει η Θέκλα σε κάποιο βίντεο, επόμενο βίντεο, το οποίο την παρακαλώ να ανεβάσει είτε με οδήγηση είτε άνευ. Συγγνώμη, αλλά τέτοιο βίντεο δεν θα το οδηγούσα οδηγητή, δεν θα το ανέβαζα οδηγητικά. Και γιατί θέλω να έχω το κείμενο σου μπροστά και να σιγουρεύομαι ότι αυτά που γράφεις αυτά είναι. Ότι όντως διαβάζω ορθά, βλέπεις, έχω εδώ τα γυαλιά της πρεσβειοποίησης, γιατί πολιτιστικά ακόμη να έρθουν. Είναι δυνατόν να γράφεις ότι έχετε αυστηρές κόκκινες σημαίες, οι οποίες είναι, έχουν να κάνουν με το αν υπήρξε γάμος. Δηλαδή μια γυναίκα που έχει παντρευτεί προηγουμένως είναι άχρηστη. Για παράδειγμα, εγώ είμαι άχρηστη στη Δευτέρα, στην Τρίτη, δεν ξέρω, δυσάχρηστη. Αν υπάρχει παιδί, δηλαδή αν υπάρχει παιδί χαλάει το πράγμα. Πραγματικά μένω άφωνη. Μένω στην τοποθεσία Καλό Χωριό Ρινής, αλλά αυτή τη στιγμή μένω άφωνη. Σχέσεις με τους πρώην εστιάζουμε πολύ σε αυτό. Τώρα δεν καταλαβαίνω πώς εστιάζεται στη σχέση με τους πρώην. Αν διατηρεί ακόμη σχέση με τους πρώην. Αν πώς ήταν αυτές οι σχέσεις με τους πρώην, ποιοι ήταν αυτοί οι πρώην. Εστιάζεται πολύ στο παρελθόν μιας γυναίκας δηλαδή. Η γυναίκα δηλαδή για εσάς με βάση το δικό σου σκεπτικό. Το ότι την εξετάζετε σαν ένα αγαθό που θα αγοράσετε. Και πρέπει να κοιτάξετε αν είναι ελαττωματικό αυτό το αγαθό. Οπότε αν έχει ξαναπαντρευτεί προηγουμένως είναι ελαττωματικό αγαθό. Αν έχει παιδί είναι ελαττωματικό αγαθό. Αν έχει κάνει σχέσεις στο παρελθόν με άνδρες που εμείς δεν εγκρίνουμε είναι ελαττωματικό αγαθό. Αν διατηρεί φιλικές σχέσεις ακόμα μαζί του είναι ελαττωματικό αγαθό. Και λες και κάτι το οποίο κυρίως τις ιδέες που θα εκφράσει η γυναίκα που έχουν απέναντί τους. Με αυτό συμφωνώ. Αν οι ιδέες κάποιου ανθρώπου με τον οποίο φλερτάρουμε, δεν μας αρέσουν και μας βρίσκουν κάθετους, ότι αυτό είναι κάθετα ενάντια, αυτό είναι κόκκινη σημαία μεγατόνων, μεγάλων διαστάσεων. Τα άλλα όμως που λες, φίλε, με βρίσκουν παντελώς αντίθετη και σου λέω, δεν μιλάω για μένα. Για μένα προσωπικά δεν μιλάω, γιατί για μένα, το έχω πει πολλές φορές. Μου έλεγε η μάνα μου ότι τώρα που χώρισες, ποιος θα σε παίρνει παντρεμένη, χωρισμένη με δύο παιδιά. Και της έλεγα, κανένας μαλάκας δεν θα με παίρνει παντρεμένη, χωρισμένη, χωρίς παιδιά. Άρα γλίτωσα. Οπότε θα συστήσω σε ανθρώπους που έχουν τέτοιο σκεπτικό να εξακολουθούν να έχουν κόκκινη σημαία το αν η γυναίκα υπήρξε παντρεμένη στο παρελθόν και αν έχει παιδιά, γιατί γλιτώνει η γυναίκα από δάφτους. Εντάξει. Γιατί ο άνθρωπος είναι ζωντανός οργανισμός. Αναλόγως με την αξιακή σφαίρα του καθενός, αναλόγως με το τι αρχές και αξίες έχει και τι ανθρωπιστικές αξίες κυρίως έχει, θεωρεί έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάθει και έχει μάθει στη ζωή του είτε καλύτερο είτε χειρότερο από κάποιον ο οποίος δεν έχει πάθει και προφανώς δεν έχει μάθει. Τι να πω. Αν κάποιοι άνδρες έχουν αυτές τις κόκκινες σημαίες, νομίζω ότι στην πορεία της ζωής τους, ακολουθώντας τες, θα πάθουν και θα μάθουν. Με ποια έννοια. Δεν θεωρώ ότι όλες οι γυναίκες οι οποίες έχουν παντρευτεί στο παρελθόν και έχουν χωρίσει, έχουν χειρέψει και μεγαλώνουν παιδιά, ότι είναι σίγουρα κατάλληλες για σύντροφοι και είναι το κελεπούρι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Αλλά κατά τη γνώμη μου, το να έχει ένας άνθρωπος εμπειρίες στη ζωή του, έστω και αρνητικές, που αυτές τις εμπειρίες να τις έχει χρησιμοποιήσει ως μια ευκαιρία για να μάθει πράγματα και να γίνει καλύτερος άνθρωπος, αυτό είναι προτέρημα και δεν είναι μειονέκτημα. Αλλά ξαναλέω, αν για κάποιον είναι μειονέκτημα να είσαι ένας άνθρωπος σοφότερος, γλιτώνεις από δάφτων, γιατί προφανώς δεν είναι καθόλου, μα καθόλου σοφός κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι το να ήταν μια γυναίκα παντρεμένη προηγουμένως ή να έχει παιδιά από προηγούμενη σχέση γάμου, αυτό την κάνει ακατάλληλη και είναι κόκκινη σημαία. Και συνεχίζεις εσύ και λες, ας προσθέσουμε και άλλη μια σημαία της Οκτωβριανής Επανάστασης, κόκκινη αλλά τεράστια, έτσι το λες για στόμφο, η οποία είναι η αδυναμία στην επικοινωνία.
Από το πιο απλό πράγμα, σου έδωσα ραντεβού στο τάδε μέρος, εσύ τι γύρευες εκεί πάνω. Εκεί μου είπες, μέχρι το πιο σύνθετο, εκεί μου είπες, μέχρι το πιο σύνθετο, για παράδειγμα, μπορεί να παρακολουθήσει μια συζήτηση ή παρακαλώ να ανασύρετε από τη μνήμη σας ιστορίες, διότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι φαίνεται. Εγώ δυσκολεύομαι να επικοινωνήσω με αυτά που γράφεις αυτή τη στιγμή, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να είναι δικό μου το θέμα. Συμφωνώ μαζί σου ότι η αδυναμία στην επικοινωνία είναι πρόβλημα και ότι οι δύο άνθρωποι θα πρέπει για να μπορούν να είναι μαζί, να είναι πραγματικά μαζί και να έχουν μια υγιή σχέση, πρέπει να έχουν τρόπους που να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, έστω και αν εμείς οι άλλοι γύρω δεν τους καταλαβαίνουμε. Και έχω εδώ τα σχόλια που έχει κάνει μία χρήστης του καναλιού που μου τα έχει στείλει προσωπικά πάνω σε αυτά στα σχόλια που έχει κάνει ο Ανήρ αυτός. Τι λέει αυτός με αυτό το ψευδόνυμο? Ότι τα δικά τους red flags είναι περισσότερο αυστηρά. Και δίνει παραδείγματα όπως αν η γυναίκα ήταν παντρεμένη, αν υπήρχε παιδί, αν μιλάει με πρώην. Θα το διαβάσω ακριβώς όπως το έγραψε. Δεν σας θα σας πω ποια είναι. Τι λες ρε τίτανο μαλάκα. Είμαστε όλοι λεξιπλάστες, λογοπλάστες σε αυτό το κανάλι. Τι λες ρε τίτανο μαλάκα, αν εσύ ήσουν παντρεμένος ή αν έχεις παιδί θα ήθελες να θεωρηθεί κόκκινη σημαία? Όχι αγάπη μου, αυτός είναι ανέπαφος. Είναι ανέπαφος. Είναι του κουτιού. Πώς πουλάνε τις αντίκες, πώς λένε κούκλα Σούπερμαν του 1960 ή του 1970, ξέρω το ποιο Σούπερμαν. Ανέπαφη του κουτιού, άρα πάει περισσότερα λεφτά, του κουτιού είναι αυτός. Αυτό δεν είναι κόκκινη σημαία, του λες, αλλά μια πληροφορία συν στα άτομα που γνωρίζουμε. Αν είσαι πνευματικός άνθρωπος, είναι ένα πλεονέκτημα ο άνθρωπος που γνωρίζεις να έχει καταφέρει να έχει γάμο ή μακροχρόνια σχέση στο παρελθόν. Όχι ότι αν κάποιος δεν έχει μέχρι τώρα γάμο ή μακροχρόνια σχέση, δεν είναι καλός. Σε καμία περίπτωση, ρε παιδιά, εντάξει, για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί υπάρχουν εξαιρετικότατοι άνθρωποι, οι οποίοι λόγω συνθήκων, λόγω οικογενειακής ιστορίας, λόγω γονιοποίησης, μπορεί να αργήσουν να ξεκινήσουν την ερωτική τους ζωή χωρίς αυτό να τους καθιστά κατάλληλους για αυτή. Και χωρίς να τους καθιστά κατάλληλους για γάμο, οπότε δεν θα έπρεπε τους ανθρώπους αυτούς να τους κάνουμε να νιώθουν άσχημα. Και από την άλλη όμως, τους ανθρώπους οι οποίοι στάθηκαν σε μια σχέση, στάθηκαν σε ένα γάμο, πάλεψαν, αγωνίστηκαν για μια σχέση, αγωνίστηκαν για ένα γάμο, είχαν τα κότσια όταν αυτό τελείωσε να κηρύξουν και επισήμως το τέλος και να πάρουν τα παιδιά τους ή τις εμπειρίες τους ή οτιδήποτε έχουν πάρει από εκείνη τη σχέση και να προχωρήσουν γεννόμενοι καλύτεροι άνθρωποι, δεν θα έπρεπε να καταδικάζουμε τους ανθρώπους από τέτοια πράγματα, τα οποία πώς είναι κόκκινες σημαίες. Στο βίντεο που έκανα εγώ για τις κόκκινες σημαίες το Σάββατο, μιλούσα για συμπεριφορές, μιλούσα για ενδεικτικά του χαρακτήρος και του ποιόντος του ανθρώπου. Του ποιού, το ποιόν, του ποιόντος. Πέστε μου το εσείς στη φιλολογή. Δεν μιλούσα για πόσα λεφτά βγάζει ο άλλος και αν έχει παντρευτεί και αν έχει χωρίσει και αν έχει παιδί. Κύριε Λέισον. Και συνεχίζει, φίλοι. Αλλά αν βέβαια ήταν αυτός παντρεμένος και είχε ένα παιδί, δεν θα ήθελε να αποτελεί αρνητικό κριτήριο. Υποθέτουμε πως όχι, δεν ξέρω. Όσο για τις πρώην, αν φυσικά αυτός είχε επαφή, θα το θεωρούσε φυσιολογικό, μιας και μια γυναίκα είναι αδιανόητο να το κάνει. Φυσικά και δεν το θεωρώ υγιές να μιλάνε με πρώην, εκτός αν είναι γονείς, αλλά με ενοχλεί ξανά το πατριαρχικό μοτίβο. Έχει καταλάβει αυτός την κόκκινη σημαία? Όχι, δεν έχει καταλάβει. Θα το εξηγήσουμε. Και μου συνεχίζει, φίλη. Θέλεις και πληροφορίες και ζητάς από τους άντρες να σου πούν τι κοιτάνε. Κάνε ένα vlog και ξεμπρόστιασέ τους. Ο άντρας θέλει να δει αν του κάνει κούκου λόγω της εμφάνισης. Αυτή είναι η άποψη της φίλης που τα γράφει. Αν τον ικανοποιήσει το σεξ, αν δεν λες πολλά-πολλά, γιατί φυσικά τις έξυπνες δεν τις θέλουν. Αν είσαι διατεθειμένη να παρατήσεις τη δουλειά σου για να το μεγαλώσεις τα παιδιά, αυτά είναι τα βασικά. Όσα ανέφερες εσύ, τα θεωρούν χαζά και περιττά. Λοιπόν, για να μην τους βράσουμε όλους το ίδιο καζάνι. Θέλω να πω εδώ πέρα ότι έχει ανέβει και η θερμοκρασία, ας χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία του κλιματιστικού. Θέλω να φέρω εδώ πέρα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί απαίδευτοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν ζουν ανάμεσά μας, αλλά ζούμε εμείς ανάμεσά τους. Και αυτοί οι απαίδευτοι άνθρωποι είναι και άντρες, είναι και γυναίκες. Δεν ξέρω την ποσόστοση και δεν με αφορά. Αυτό που με αφορά είναι ότι στο κανάλι αυτό κάνουμε ψυχοεκπαίδευση. Προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, προσπαθούμε να καλλιεργούμαστε, αυτός είναι ο στόχος μας,
Και στο βίντεο που έκανα το περασμένο Σάββατο για τις κόκκινες σημαίες, άμα θέλετε ξαναδείτε το ελεύθερα, αναφερόμουν αποκλειστικά στις ενδείξεις εκείνες σε μια καινούρια γνωριμία ότι ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας, άνδρας ή γυναίκα, είναι ακατάλληλος για να σχετιστούμε μαζί του λόγω της ιδιοσυγκρασίας του, λόγω της ψυχικής του υγείας, της ψυχικής του διαταραχής αν έχει, της ψυχικής του ανισορροπίας καλύτερα και όχι λόγω εξωτερικών κριτηρίων. Γιατί εξωτερικό κριτήριο είναι και το αν μια γυναίκα ήταν παντρεμένη ή δεν ήταν, ή αν μια γυναίκα έχει πάει με πολλούς ή έχει πάει με λίγους, ή αν μια γυναίκα έχει κάνει ήδη παιδιά ή δεν έχει κάνει ήδη παιδιά. Στο τέλος της ημέρας, κανείς από εμάς δεν ξέρει πόσο θα ζήσει. Κανείς δεν ξέρει πόσο θα ζήσει. Είναι γνωστή μόνο η μέρα της γεννήσεώς μας. Του θανάτου μας δεν μας είναι γνωστή. Κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Αυτή τη στιγμή μπορεί να έρθει σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια, σε 40 χρόνια, σε 50 χρόνια, σε 10 μέρες, σε 20 μέρες, κανείς δεν ξέρει πόσο θα ζήσει. Στο τέλος της ημέρας όμως, όταν φτάσουμε στο χώμα ή στην πυρά, δεν ξέρω πώς θα επιλέξει ο καθένας να εξαϊλωθεί από αυτόν τον κόσμο, θέλει να ταφεί να καεί. Μην με άνοιξε τώρα το θέμα της καύσης των νεκρών, εντάξει, είναι επιλογή. Λοιπόν, στο τέλος της ημέρας, όλοι στον ίδιο χώρο θα καταλήξουν. Και δεν θα έχει σημασία αν ήμασταν πολλές φορές παντρεμένοι, πολλές φορές χωρισμένοι, αν δεν είχαμε παντρευτεί ποτέ, αν ήμασταν αγνοί και άμμομοι, αν ήμασταν πολύ χρησιμοποιημένοι ή όχι. Αυτό που έχει σημασία στη ζωή, κατά τη γνώμη μου πάντα, έχοντας την πείρα που έχω ως ψυχολόγος, τις γνώσεις που έχω ως ψυχολόγος, αλλά μιλώντας και με χιλιάδες ανθρώπους κυριολεκτικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που παίρνει μαζί του κάποιος ή αυτό με το οποίο φτάνει στο τέλος, είναι το αίσθημα. Το αίσθημα της ικανοποίησης και της χαράς που έχει λάβει από τη ζωή του. Αν οι κόκκινες σημαίες μας έχουν να κάνουν με κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, έχουν να κάνουν με κομπλεξιλίκια που έχουμε μέσα στο μυαλό μας, με κατηγοριοποιήσεις που βάζουμε τους ανθρώπους και λέμε αυτό όταν έρχεται από την τάδε περιοχή δεν μας κάνει, όταν ήταν ξανά παντρεμένος δεν μας κάνει, όταν είναι έτσι δεν μας κάνει και μιλάμε για εξωτερικά κριτήρια που αφορούν ομάδες ανθρώπων και δεν έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Άνδρα που έγραψες αυτό το μήνυμα, πας γνωρίζεις μια γυναίκα, τη φλερτάρεις, κοίταξέ την, προσπάθησε να την δεις. Εννοείται ότι παίζει ρόλο η εξωτερική εμφάνιση. Και συμφωνώ ότι αν εξωτερικά κάποιος δεν μας κάνει κούκου, δεν προχωράμε. Συμφωνώ με αυτό. Είναι το πρώτο που θα δεις. Ειδικά σε μια εκ του σύνεγγης γνωριμία. Γι' αυτό εγώ δεν είμαι τόσο αρνητική με τις διαδικτυακές γνωριμίες. Χωρίς να σημαίνει ότι είμαι απολύτως θετική, έχουμε κάνει ένα σωρό βίντεο και ένα σωρό θέματα για το πώς διαχειριζόμαστε με σύνεση και με ασφάλεια τις διαδικτυακές γνωριμίες, είτε από εφαρμογές γνωριμιών, είτε ξέρω από τα social media κλπ. Ένα θετικό που έχουν οι γνωριμίες μέσω διαδικτύου είναι ότι επειδή δεν είσαι σίγουρος αν η εικόνα που έχει βάλει στο προφίλ του άλλος ή άλλη είναι αυθεντική και αν έτσι μοιάζει στην πραγματικότητα κάποιος, σου δίνεται ευκαιρία στις συνομιλίες που θα έχεις να δεις περισσότερο τον τρόπο σκέψης του άλλου ανθρώπου, τις αντιδράσεις του, το συναισθηματισμό του ή την έλλειψη συναισθηματισμού και να δεις τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του και τα χαρακτηριστικά που θα σου πούν ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ποιος είναι στην ουσία του, ποιος είναι ουσιαστικά αυτός ο άνθρωπος, όχι ποιος είναι ως εικόνα, όχι ποιος είναι ως στερεότυπο. Εντάξει. Φίλε που έγραψες αυτά τα πράγματα, όταν θα πας σε ένα ραντεβού, αν θέλεις να κάνεις καλό στον εαυτό σου, και αν θέλεις να κάνεις καλό και στην κοινωνία, προσπάθησε οι κόκκινες σημαίες που θα έχεις να είναι ουσιαστικές και να είναι όντως κόκκινες σημαίες. Συμφωνώ με αυτό που είπες ότι το πρόβλημα στην επικοινωνία είναι κόκκινη σημαία. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Όντως είναι κόκκινη σημαία το να έχεις θέμα στην επικοινωνία. Κοκκινότατη. Πορφυρότατη. Πολύ κόκκινη σημαία. Είναι το μόνο από το οποίο έχεις αναφέρει που αποτελεί κόκκινη σημαία. Με την έννοια που τις χρησιμοποιούμε εμείς. Για μας κόκκινες σημαίες εδώ στο κανάλι δεν είναι τα κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις. Είναι οι ουσιαστικές ιδιότητες ενός ανθρώπου και αν αυτές μας κάνουν ή όχι. Τι θα εισηγούμουν εγώ να έχετε ως κόκκινες σημαίες.
κάνω μερικές εισηγήσεις για τους άνδρες. Αλλά καλά κάνετε να μην προσπίστε και αν συμφωνείτε με τις εισηγήσεις μου, να δείτε αν έχετε μια εσωτερική συμφωνία και όντως σας ταιριάζουν και σας καλύπτουν αυτές οι εισηγήσεις, διαφορετικά μην τις υιοθετήσετε για να ρίξετε μια γυναίκα και μετά να βγει ο εαυτός σας ο πραγματικός που θα είναι αντίθετος με τις εισηγήσεις μου. Είναι εισηγήσεις αυτές για τρόπο ζωής. Μια κόκκινη σημαία για έναν άνθρωπο ολοκληρωμένο είναι ο άνθρωπος που έχει απέναντί του να μην είναι ιδιαίτερα ομιλητικός και να αποφεύγει να απαντάει ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με ουσιώδη θέματα. Αυτό ισχύει και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Όταν πάμε να γνωριστούμε με έναν άνθρωπο, όταν βγαίνουμε ένα ραντεβού, βγαίνουμε για να γνωρίσουμε εκείνον τον άνθρωπο, να γνωρίσουμε τις απόψεις του, να γνωρίσουμε τις ιδέες του και να δούμε αν ταιριάζουν τα χνότα μας. Οπότε ένας άνθρωπος που αποφεύγει να αποκαλυφθεί, που αποφεύγει να μιλήσει ουσιαστικά για τον εαυτό του, είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να μας προβληματίσει. Μπορεί να είναι υπερβολικά ντροπαλός. Okay. Σε αυτή την περίπτωση θα το δούμε στην πορεία, αλλά να ξέρει να το συζητήσει, να πει είμαι ντροπαλός, είμαι ντροπαλή. Και θέλω λίγο χρόνο να συνηθίσω για να μπορέσω να αρχίσω να μιλάω. Μια άλλη κόκκινη σημαία είναι το πρόσωπο που έχουμε απέναντί μας να είναι παίχτης ή παίχτρια. Να είναι ένα πρόσωπο που χρησιμοποιεί υπερβολική σαγήνη. Να είναι ένα πρόσωπο το οποίο βασίζεται πολύ στη σεξουαλικότητα για να μας ρίξει. Εάν μια γυναίκα χρησιμοποιεί τη σεξουαλικότητα της και προσπαθεί να έλξει ένα τέρι προς την ίδια καθαρά μέσα από σεξουαλικούς δρόμους, λέγοντας σεξουαλικά υπονοούμενα, όταν κάθεται με έναν τρόπο προκλητικό, και όταν λέω προκλητικό δεν εννοώ μόνο τον ντύσιμο, εννοώ και με έναν τρόπο προσκαλεστικό και δίνει τα μηνύματα ότι θέλω να κάνω σεξ και γουστάρω να κάνω σεξ, τότε είναι ίσως κόκκινη σημαία για κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει μια μακροχρόνια σχέση και μια σχέση ζωής. Γιατί ναι, όπως υπάρχουν και άντρες που ζητάνε μόνο σεξ, υπάρχουν και γυναίκες που ζητάνε μόνο σεξ. Και αν εσύ είσαι ένας άντρας που θες να φτιάξεις μια σχέση ζωής, μια γυναίκα που ζητάει μόνο σεξ ή μια γυναίκα που χρησιμοποιεί το σεξ ως όπλο για να σε ρίξει, δεν είναι καλή ιδέα για σένα. Δεν θα καλοτεριάξετε. Γιατί υπάρχουν και γυναίκες παίχτριες, όχι μόνο άντρες παίχτες. Επίσης, μια άλλη κόκκινη σημαία που θα ήταν καλή ιδέα να έχει ένας άνδρας που θέλει να κάνει μια υγιή σχέση και μια σχέση ζωής και μια σχέση ολοκληρωμένη, που να συνδυάζεται και το συναισθηματικό και το διανοητικό και το πνευματικό και το σωματικό κομμάτι. Μια άλλη κόκκινη σημαία είναι να έχει απέναντι του μια γυναίκα η οποία το ρωτάει ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την οικονομική του κατάσταση και η οποία δείχνει να ενδιαφέρεται στο να αποκτήσει σπόνσορα. Όσο σεξι και αν είναι αυτή η γυναίκα, όσο και αν μην έχει παντρευτεί ποτέ ξανά άλλον άνδρα, όσο και αν δεν έχει κάνει παιδιά με άλλον άνδρα, όσο και αν δεν έχει κανέναν πρώην, ή λέει πως δεν έχει κανέναν πρώην ή δεν μιλάει με κανέναν πρώην, είναι κόκκινη σημαία να ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την οικονομική σας κατάσταση. Άλλη κόκκινη σημαία είναι να γνωρίζεις μια γυναίκα η οποία μιλάει συνεχώς για τον πρώην της. Και ο πρώην μου κάνει το ένα, και ο πρώην μου κάνει το άλλο, και είμαι πολύ θυμωμένη μαζί του, και είμαι εγώ γυναίκα να με εγκαταλείψει, και είμαι εγώ γυναίκα να με απατήσει, κλπ. Μία γυναίκα που στις πρώτες συναντήσεις μιλάει αδιαλείπτως για τον πρώην της, όπως και ένας άνδρας ο οποίος μιλάει αδιαλείπτως για την πρώην του, για τις πρώην του, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι εκεί. Είναι εκεί για να κάνει ένα rebound relationship. Είναι εκεί για να εκδικηθεί τον πρώην, την πρώην, ή για να κάνει κάτι να ξεχαστεί. Υπενθυμίζω πως η λαϊκή ρίση ο έρωτας με έρωτα περνάει δεν ισχύει. Στην ουσία ισχύει το ότι αν έχεις ένα αρρωστημένο ερωτικό κόλλημα με κάποιον πρώην και προχωρήσεις σε μια σχέση ανάκαμψης, σε ένα rebound relationship, θα περάσεις την ψυχοπαθολογία της προηγούμενης σχέσης στην επόμενη σχέση και θα αδικήσεις και τον άλλο τον άνθρωπο. Προσέξτε να μην γίνεστε θύματα αρπαχτικών. Υπάρχουν και γυναίκες που είναι αρπαχτικά. Δεν υπάρχουν μόνο άνδρες που είναι αρπαχτικά. Η λέξη αρπαχτικό ή predator στα αγγλικά, όταν χρησιμοποιείται σε ένα ψυχικό συναισθηματικό επίπεδο, σημαίνει έναν άνθρωπο ο οποίος επιδιώκει να συνδεθεί με έναν άλλον άνθρωπο προκειμένου να ρουφήξει από εκείνο τον άνθρωπο ενέργεια, δύναμη, εξουσία
και να καθυλώσει εκείνον τον άνθρωπο για να θρέψει το άρρωστο εγώ του. Δυστυχώς αρπακτικά υπάρχουν και άνδρες και γυναίκες. Κοιτάζουμε μήπως μία γυναίκα είναι αρπακτικό. Μία γυναίκα έχει βγει παγανιά. Έχει βγει στο κυνήγι και ψάχνει να βρει έναν ευαίσθητο άνδρα ο οποίος θα ανεχθεί τα καπρίτσια της και τα καμώματά της. Θα της κάνει τον υδραυλικό, θα της κάνει τον ηλεκτρολόγο, θα της κάνει τα χατήρια, θα την φροντίζει, θα την ταντεύει και αυτή θα τον έχει και θα πηγαίνει και με άλλους και θα του τρώει τα χρήματά του και θα του τρώει την ενέργειά του και θα τον πειράζει και θα τον κοροϊδεύει και θα τον χρησιμοποιεί ως ανθρώπινο δονητή. Υπάρχουν και γυναίκες αρπακτικά. Όχι μόνο άνδρες αρπακτικά. Οι κόκκινες σημαίες είναι ένας όρος που χρησιμοποιούμε εδώ στο κανάλι, ούτως ώστε να μπορούμε να προβλέψουμε ή να μπορούμε να συναισθανθούμε όταν κάποιος άνθρωπος είναι επικίνδυνος για μας και μπορεί να μας αρπάξει τη ψυχική μας ισορροπία, την ενέργεια μας, την ηρεμία μας και να μας κάνει κακό η σχέση μαζί του. Οι κόκκινες σημαίες δεν είναι για το αν αυτός ο άνθρωπος δεν θα αρέσει στη μάνα μας ή δεν θα αρέσει στον πατέρα μας ή δεν θα αρέσει στο κοινωνικό μας σύνολο. Πρέπει να αποφασίσουμε επιτέλους για ποιον θέλουμε να ζούμε, για ποιους θέλουμε να ζούμε. Θέλουμε να ζούμε για εμάς ή θέλουμε να ζούμε για τους γύρω. Θέλουμε να ζούμε για τη δική μας, το δικό μας το κέφι και τη δική μας τη ζωή ή θέλουμε να ζούμε για να ευχαριστούμε και να ικανοποιούμε τους άλλους. Τι ακριβώς θέλουμε από τη ζωή μας. Και θα το πω ότι έχω συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να αγαπήσουν με αγνότητα και με ανιδιοτέλεια. Έχω γνωρίσει γυναίκα η οποία είχε αγαπήσει άνδρα, ο οποίος είχε αρκετά παιδιά, όχι ένα και δύο, από προηγούμενους γάμους και σχέσεις και αγάπησε εκείνον τον άνδρα και παρόλο που ίδια δεν είχε παιδιά, δέχθηκε ότι αυτός ο άνδρας δεν ήθελε να κάνει άλλα παιδιά και έζησα μια πολύ ευτυχισμένη ζωή. Επίσης έχω συναντήσει άνδρες οι οποίοι έχουν ενώσει τη ζωή τους με γυναίκες οι οποίες είχαν ήδη τα παιδιά τους ή είχαν αποφασίσει ότι θέλουν να κάνουν παιδιά και επέλεξαν την ευτυχία τους. Επέλεξαν την αγαπητική σχέση με μια γυναίκα που τους ελκύει, με μια γυναίκα που ταιριάζουν πνευματικά και ψυχικά και έβαλαν σε δεύτερη μοίρα την πατρότητα ή τη μητρότητα γυναίκες αντιστοίχως. Δεν λέω ότι αν κάποιος δεν θέλει να κάνει παιδιά πρέπει να τον πιέσουμε να κάνει παιδιά, ότι αν κάποιος θέλει να κάνει παιδιά πρέπει να καταπιεστεί να μην κάνει παιδιά. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι αν πραγματικά συναντήσεις τον άνθρωπό σου, και όταν λέω τον άνθρωπό σου εννοώ έναν άνθρωπο με τον οποίο να ταιριάζεται, να τσατίζεται που λέμε στην κυπριακή διάλεκτο, ψυχικά, συναισθηματικά, διανοητικά, πνευματικά και σωματικά, τότε είναι λεπτομέρειες όλα αυτά για τα οποία κόπτεται η μάνα σας, η γιαγιά σας, η θιά σας, ο πατέρας σας, η χωριανή σας και δεν ξέρω ποιος άλλος. Να αποφασίσετε και οι άνδρες, να αποφασίσουμε και οι γυναίκες. Θέλουμε να ζούμε για εμάς ή θέλουμε να ζούμε για τους άλλους και για το τι θα πουν οι άλλοι για μας. Και καταλήγω επαναλαμβάνοντας για ακόμη μια φορά και γεννόμενοι ίσως αρκετά φορτική, ότι οι κόκκινες σημαίες δεν αφορούν στο τι θεωρεί η κοινωνία καλό ή κακό, αφορούν στην επικινδυνότητα την ψυχική και συναισθηματική που μπορεί να έχει ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας, στον κίνδυνο ο άνθρωπος αυτός να είναι ένα αρπακτικό που θα συνδεθεί μαζί μας για να πάρει και να μας ξεζουμίσει και όχι μια υγιής προσωπικότητα που να μπορεί να συνδεθεί υγιώς μαζί μας και να έχουμε την πιθανότητα να ζήσουμε έναν έρωτα μεγάλο. Καλό βράδυ σε όλους.